Η δική σου γάτα. Μιαου, bitch. Μπορείς να την χαρακτηρίσεις ως το πιο εγωιστικό και θρασιπλάσμα που ζει στο σπίτι σου. Τρώει περισσότερο φαετό από όλη την οικογένεια σου μαζί. Και το χειρότερο κομμάτι είναι πως την συνέχεια πάει στην τουαλέτα για το χοντρό του. Τόσες φορές σε μια μέρα όσες δεν έχεις πάει εσύ σε ένα μήνα. Εννοείται πως μετά την επίσκεψη του στην τουαλέτα, το να την χρησιμοποιήσεις εσύ μπορεί και να σου κοστίσει την ζωή. Γιατί φυσικά βαριόταν να τα σκεπάσει με άμμο. Τι κοιτάς ρε! Τράβα καθάρισε τα, άτριχε δουλέ. Και στην συνέχεια κάθετα αναπαυτικά και παρατηρεί με προσοχή εσένα να κάνεις την βρώμικη δουλειά. Είναι τόσο τεμπέλης που όταν προσπαθείς να παίξεις μαζί του, αυτός ξαπλώνει και σε κοιτάει με απαξιωτικό ύφος. Πιάστο πάρει, πιάστο! Πας καλά? Το χόμπι του είναι να σε ακολουθεί σαν ουρά, όπου και να πας. Αχα! Πάλι τρως χωρίς εμένα? Προβότσι! Τα πλεονεκτήματα του. Μπορεί να έρθει δίπλα σου το βράδυ και να σου επιτρέψει να τον χαϊδέψεις. Εντάξει, χάιδεψε με. Αλλά απαλά, με κυκλικές κινήσεις. Τα μειονεκτήματα του. Κοιμάται όλη μέρα. Μια γρήγορη ματιά για τις πιο διάσημες ράτσες σκύλων. Σιουάουα. Μικρό, αλλά το μέγεθος δεν έχει σημασία, καθώς από το πουθενά μπορεί να σου κόψει το μισό χέρι. Κανείς δεν γνωρίζει που χωράει τόση αυτοπεποίθηση σε ένα τόσο μικρό σκυλάκι. Παγ! Αυτά τα σκυλά έχουν μεγαλύτερη μπάκα ακόμα και από τον πατέρα σου. Είναι αρκετά δραστήρια, μικρά και χαριτωμένα και λατρεύουν τις βόλτες. Yorky! Ένα ιδιαίτερο αλλά ενδιαφέρον σκυλί που σύμφωνα με τον πατέρα σου έπρεπε να ονομάζεται Σφουγαρίστρα. Ε, Σφουγαρίστρα! Γρήγορα κάτσε στην θέση σου! Και έχει τέλειο χάβγισμα. Επίσης μπορείς να πειραματιστείς πάνω σε αυτό με διάφορα χτενίσματα. Σοβαρά τώρα! Και τέλος τα αγαπημένα μας Λαμπραντόρ, που είναι πολύ φιλικά, ήσυχα και δραστήρια ταυτόχρονος. Όταν μεγαλώσουν λιγάκι, είναι σίγουρο πως θα ζυγίζουν περισσότερο από εσένα. Αγαπημένη του ασχολία είναι ο ύπνος και το παιχνίδι. Μην ξεχνάς να βάλεις ένα like και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου.